Κύριε Υπουργέ, δεκάδες είναι οι εργαζόμενοι με πάσης φύσεως ελαστικές εργασιακές σχέσεις που δουλεύουν με το άγχος της ημερομηνίας λήξης σε νευραλγικές θέσεις για την προστασία της ζωής των πιο ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, βαριά ανάπηρους, χρόνια πάσχοντες, παιδιά χωρίς οικογένεια και στις 8 δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, καλύπτοντας τα τραγικά κενά που υπάρχουν σε μόνιμο προσωπικό, πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όπως βέβαια και πανελλαδικά. Από τις 21 Μαΐου άρχισε η λήξη των συμβάσεων 50 εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που εργάζονται ως επικουρικό προσωπικό στις 8 δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας στην περιφέρεια Κρήτης. Οι επιπτώσεις από την απώλεια των συγκεκριμένων εργαζομένων θα είναι σοβαρές. Πρόκειται για εργαζόμενους σε θέσεις, όπως σας είπα, σημαντικές, που αφορούν την προστασία της ζωής των πιο ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού. Και αυτές τώρα οι απολύσεις έρχονται να προσθεθούν σε μια μακρά λυσίδα μέτρων σε βάρος εργαζομένων και περιθαλπόμενων, με ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 24-μηνης διάρκειας μέσω ΑΣΕΠ, κυρίως την καθαριότητα, τη φύλαξη και τη σύντηση, αλλά και σε όσες επίκυνται με τη λήξη των ασφαλιστικών μέτρων για 40 εργαζόμενους τον ερχόμενο Νοέμβριο. Το μέγεθος λοιπόν του προβλήματος αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι παρά την τραγική υποστελέχωση και ενώ ζητήθηκαν από τις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 60 εργαζόμενοι ως επικουρικό προσωπικό, το Υπουργείο σας ενέκρινε μόνο 12 θέσεις για όλη την Κρήτη, οι οποίες μάλιστα για να εγκριθούν πρέπει να περάσει και ένα εξάμεινο. Τι άλλο να υποθέσουμε ως προς τις αιτίες, ως προς τις ευθύνες για αυτή την κατάσταση? Εμείς θεωρούμε ότι είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης των δομών. Μια πολιτική που εφαρμόζεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία υπηρετείτε και εσείς όπως και οι άλλες κυβερνήσεις, είναι απέτηση ιδιωτικών κέντρων, επιχειρηματικών ομίλων στον χώρο, προκειμένου να αποποιηθεί το κράτος την ευθύνη του με πρόσχημα τη δίθεν αποασυλοποίηση, για να στηρίξει αυτό ακριβώς, δηλαδή την επιχειρηματική δράση στον χώρο της πρόνοιας, με αποτέλεσμα τη δραματική κατάσταση για περιθαλπόμενους, τις οικογένειές τους και φυσικά την εργασιακή ομοιρία του προσωπικού των δομών. Είναι φανερό λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την πίεση που ασκείται, την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση, στρώνεται μια χαρά το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση δομών. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, καταρχήν να μην κλείσει καμία δομή, καμία δημόσια δομή, να μην γίνει καμία απόλυση των σημερινών εργαζομένων, να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας και να γίνουν προσλήψεις με κατεπίγουσες διαδικασίες μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων που να αντιστοιχούν στις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες, ειδικά μετά από συνθήκες πανδημίας, για τη στελέχωση και των 8 δομών της Κρήτης. Και τέλος, να εξασφαλιστεί η πλήρης, αποκλειστική και επαρκής χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των δομών, την άμεση αναβάθμισή τους με υλική υποδομή και επίλυση των κτηριακών προβλημάτων τους που είναι αρκετά. Αγαπητέ κύριε Βουλευτά, φοβάμαι ότι όσο συμπαθείς και να μου είστε, ζούμε σε δύο τελείως διαφορετικά, παρόλα αυτά παράλληλα σύμπαντα. Γι' αυτό τολμώ να πω και είναι μια αρκετά βαριά αλλά ουσιώδης διαπίστωση ότι τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας σε όλη την Ελλάδα και μέσα στην πανδημία και τώρα που έχουμε κάπως ξεκινήσει πολύ προσεκτικά να βγαίνουμε από αυτήν είναι στην καλύτερη κατάσταση που έχουν υπάρξει τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Και αυτό τα λέω γνωρίζοντας πολύ καλά και τόσο το κομμάτι της χρηματοδότησής τους αλλά και ακόμα περισσότερο αυτό της στελέχωσής τους. Και η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, ειδικά στους ηλικιωμένους, οι γιαγιάδες και τους παππούδες μας, που επιτοπλίστων μιλάμε για χρονίως πάσχοντες και ηλικιωμένους στα παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, όσον αφορά στην φροντίδα τους, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
και μόνο καλύτερα και πιο ουσιώδη πράγματα και δράσεις και μεταρρυθμίσεις έχουμε να κάνουμε. Όμως, τολμώ να πω με τα λόγου γνώσεως ότι αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα η στελέχωση των κοινωνικών δομών της χώρας, των κλειστών κοινωνικών δομών της χώρας, είναι η υψηλότερη που έχει υπάρξει. Και ξαναλέω εδώ, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Οπότε με ρωτήσατε τι σκεφτόμαστε να κάνουμε. Να υπενθυμίσω τι έχουμε κάνει και συνεχίζουμε να κάνουμε. Γιατί μέσα στην πανδημία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και εν τέλει νομίζω το αντιμετωπίσαμε με πολύ μεγαλύτερη υπευθυνότητα από ότι το αντιμετώπισαν άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δυστυχώς μέσα σε κλειστές δομές υπέφεραν από δεκάδες χιλιάδες απώλειες ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία μέσα στις δομές τους. Υπενθυμίσω, μέσα στην πανδημία βγάλαμε τα αυστηρότερα πρωτόκολλα από όλη την Ευρώπη, το οποίο δεν ήταν ένα συμβάν τυχαίο, ήταν αποτέλεσμα συζητήσεων επί συζητήσεων με ομολόγους μου από άλλες χώρες που υπέφεραν πολλά κρούσματα. Εκτός από τα πρωτόκολλα, είχαμε πολύ συχνούς ελέγχους, είχαμε κατά προτεραιότητα εμβολιασμό. Ξεκινήσαμε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό από τις δομές κοινωνικής προστασίας και μετά επεκτάθηκε, υπενθυμίζω, στα νοσοκομεία. Αλλά και κυρίως στελεχώσαμε τις δομές αυτές και φροντίσαμε τουλάχιστον 2,5 χρόνια τώρα και πριν έρθει η ώρα, ανανεώνουμε τη στελέχωση αυτή. Μιλώ πολύ συγκεκριμένα για 500 προσλήψεις, οι λεγόμενες προσλήψεις COVID, οι οποίες αύξησαν κατά 1/3 το στελεχειακό δυναμικό των δομών μας. Οπότε, και κλείνω αυτό το κομμάτι της ερώτησης με αυτό, και στο κομμάτι το χρηματοδοτικό, ποτέ δεν έχει χρειαστεί κάτι το οποίο δεν έχει καλυφθεί από την πλευρά του Υπουργείου. Και μάλιστα τώρα και είμαστε μπροστά σε νέα χρηματοδότηση βάσει των αυξημένων δαπανών που προέρχονται από τις πιο υψηλές ανάγκες ηλεκτροδότησης των δομών αυτών, αλλά και, νομίζω το γνωρίζετε κιόλας, για πρώτη φορά κάτω στις δομές της Κρήτης λειτουργούν με φυσιολογικό σύστημα προμηθειών. Με προμήθειες οι οποίες δεν είναι το καπρίτσιο κάποιου, αλλά με προμήθειες οι οποίες είναι προϊόν διαγωνιστικής διαδικασίας. Και στο κομμάτι της στελέχωσης, και σταματώ με αυτό, πέραν από τις 500 θέσεις που πήραμε COVID σε όλη την Ελλάδα, να θυμίσω ότι από τις 500, συγκεκριμένα 42 άτομα ήρθαν στα κέντρα, στις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. Αλλά και από τις 317 μόνιμες θέσεις που ξεκινήσαμε έναν μήνα αφότου αναλάβαμε την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας, υπενθυμίσω, βγάλαμε την προκήρυξη 7K. Η προκήρυξη 7K, που 1,5 χρόνο την είχε ψηφίσει το κοινοβούλιο αυτό, αλλά έμενε στα συρτάρια, ενεργοποιήθηκε από εμάς Αύγουστο, 14 Αυγούστου πήγα τότε στον κύριο Καραβοκύρη, τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, για να ενεργοποιήσουμε την 7K και να μπορέσει όχι επικουρικό, αλλά μόνιμο προσωπικό. 317 θέσεις, 45 εκ των οποίων μόνιμων υπαλλήλων αφορούν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, ένα είναι το σίγουρο ότι όντως ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα. Αυτό όμως δεν έχει σχέση με τη συμπάθεια που μπορεί να υπάρχει. Δεν ξέρω όμως αν ζούμε στην ίδια πραγματικότητα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως. Και ξέρετε, η πραγματικότητα είναι πεισματάρα. Το μεγάλο πρόβλημα αυτών των δομών, κάτι που συστηματικά και θα έλεγα και με ιδιαίτερη τέχνη το αποκρύπτεται, όπως και όλες οι κυβερνήσεις, γιατί δεν συμφέρει αυτό. Γιατί αποτελεί και τη βασική αχίλιο πτέρνα σε τέτοιου είδους δομές. Είναι η έλλειψη μόνιμου προσωπικού. Η έλλειψη μόνιμου προσωπικού. Αυτές οι δομές θέλουν μόνιμο προσωπικό. Όχι μόνο για το αυτό καθ' αυτό εργασιακό, αλλά γιατί, αν θέλετε, συμπληρώνει και μία βασική ανάγκη των περιθαλπόμενων. Η σχέση που πρέπει να αναπτύσσουν με τον εργαζόμενο. Για την κάλυψη του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, δεν ξέρω, πρέπει να μας δώσει ορισμένα στοιχεία. Και σε πανελλαδικό, σε περιφερειακό επίπεδο, ποιο είναι το οργανόγραμμα για τους εργαζόμενους. Πόσοι πραγματικά υπάρχουν σήμερα μόνιμοι, πόσοι είναι οι συμβασιούχοι, έτσι να έχουμε μια τάξη μεγέθους, για να μην μιλάμε γενικά και αφηρημένα. Εγώ θα σας πω ότι από τις 386 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού σε όλο το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας, στην Κρήτη, για τις δημόσιες δομές αναφέρομαι, έχουν καλυφθεί 119. Αυτό το στοιχείο έχω. Αν προσθέσουμε 5
επιπλέον η ΔΑΧ, 19 προσωποπαγής και άλλοι 29 προερχόμενοι από την 7K του 19, σε σύνολο 44 συνιστάμενων θέσεων, έχουμε ένα σύνολο 172. Δηλαδή, μόλις το 44% των οργανικών θέσεων είναι καλυμμένες. Που δείχνει αφενός το μέγεθος του προβλήματος και αφετέρου το ότι εσείς ως κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, αντιμετωπίζετε την περίθαλψη και τη φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ως κόστος. Διότι η έλλειψη μόνιμου προσωπικού μόνο ως τέτοιο μπορεί να εξηγηθεί. Γι' αυτό και οι δημόσιες δομές είναι από ανύπαρκτες έως ελάχιστες υποβαθμισμένες, υποχρηματοδοτούμενες και υποστελεχωμένες. Ωστόσο, τόσο υπάρχουσες υποδομές όσο και οι ελλείψεις προσωπικού δεν επιτρέπεται να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν σήμερα. Εγώ περιοδεύοντας, για παράδειγμα, θα φέρω ορισμένα παραδείγματα, στο παράδειγμα προστασίας παιδιού στο Λασίθι, η οποία δομή εξυπηρετεί 25 παιδιά, ηλικίας 10 έως 24 ετών, 8 μόνιμοι. Οι 4 είναι δανεικοί από το παράρτημα ΑΜΕΑ Λασιθίου, οι δε υπόλοιποι 4, ο ένας συνταξιοδοτείται σε λίγο και αναμένεται απλώς να έλθουν από την 7K του 19-2. Για πέστε μου τώρα, και έχεις και 15 συμβασιούχους οι οποίοι ανανεώνονται, απολύονται σε λίγο. Πώς θα καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες του παραρτήματος? Στο παράρτημα ΑΜΕΑ Λασιθίου, 78 περιθαλπόμενοι και εξυπηρετεί επιπλέον και 80 από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Με ένα συνολικό προσωπικό, σύνολο προσωπικού 62 ατόμων περίπου. Και είναι η μισή μόνιμη, η άλλη μισή είναι συμβασιούχοι. Βλέπετε λοιπόν ότι η πραγματικότητα που σας είπα στην αρχή είναι σκληρή και πεισματάρα. Και ενώ αυτή η επικρατούσα κατάσταση βγάζει μάτι, αποδεικνύει πόσο επικίνδυνη είναι η εμπορευματοποίηση της πρόνοιας και επιβεβαιώνει παράλληλα την κατεπίκουσα αναγκαιότητα δημιουργίας σύγχρονων επαρκών σε αριθμό κρατικών δομών φροντίδας ηλικιωμένων. Και αντί να προχωρήσει η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να σχεδιάσει νέες κρατικές δομές με μόνιμο προσωπικό, με δωρεάν υπηρεσίες και κρατικό έλεγχο, αυτές τις δομές τις αποδομεί. Ακριβώς προς χάρη των επιχειρηματικών ομίλων που δρούν στον χώρο. Εμείς ως ΚΚΕ με συνεχείς παρεμβάσεις και μέσα εδώ στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, έχει αναδείξει αυτά τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Δεν μιλάμε στον αέρα. Μιλάμε επί συγκεκριμένων γεγονότων, στοιχείων, απαιτήσεων και διεκδικήσεων των εργαζομένων, των περιθαλπόμενων και των γονέων των παιδιών που υπάρχουν σε αυτές τις δομές. Το έσχος λοιπόν της εφαρμογής των ατομικών συμβάσεων και το αφήγημα που είχε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα σωθούν οι θέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι που άνοιξαν το δρόμο σε εσάς, δηλαδή στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, να προχωρήσει σε απολύσεις συμβασιούχων. Και ταυτόχρονα βέβαια υπενθυμίζω την ευθύνη που έχουν συνολικά όλα τα κόμματα εδώ πέρα, πλην Λακεδαιμονίων, πλην Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, όταν καταψήφιζαν το αίτημα που είχε καταθέσει ως πρόταση νόμου το ΚΚΕ για λογαριασμό 130 συνδικαλιστικών οργανώσεων για τροποποίηση του άρθρου 103 του Συντάγματος που απαγορεύει την μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνοντας, και νομίζω η απάντηση πρέπει να είναι ακριβώς σε αυτό, σε αυτά δηλαδή που ρωτάμε. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, πρόνοια και ειδική αγωγή. Με απαγόρευση κάθε μορφής επιχειρηματικής δραστηριότητας, εμπλοκή άμεση ή έμεση μη κυβερνητικών οργανώσεων. 2. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία απόλυση, να επαναπροσληφθούν αυτοί οι εργαζόμενοι και να διασφαλιστεί η στελέχωση όλων των δομών. Οτιδήποτε άλλο εκτός από την παράταση, τη μετατροπή των σχέσεων εργασίας αορίστου χρόνου, τις προσλήψεις που λείπουν άμεσα και όλα τα μέτρα κάλυψης με βάση τις πραγματικές ανάγκες, πρέπει να πούμε ότι θα αποτελέσει έγκλημα και από αυτή την άποψη σας καλούμε να μην το διαπράξετε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, πεισματάρα είμαι κι εγώ.
Πεισματάρα είμαι στο να βοηθήσω. Πεισματάρα είμαι στο να κάνω καλά τη δουλειά μου. Πεισματάρητης είναι και στην ομάδα μου, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στο ύψος και το βάρος των ευθυνών μας, έτσι. Οπότε, αυτοί οι δύο παράλληλοι κόσμοι κάπου συναντιούνται, περιέργως. Και πού συναντιούνται? Συναντιούνται στη συνειδητοποίηση, η οποία δεν σας κρύβω ότι είναι πολύ πιο έντονη τα σχεδόν 3 αυτά χρόνια που βρίσκομαι στην θέση αυτή, στη συνειδητοποίηση της ανάγκης, της συνέχειας και της μονιμότητας της σχέσης αυτής. Δηλαδή, όσον αφορά στους πλέον ευάλωτους πολίτες μας, δηλαδή στους ηλικιωμένους, στα άτομα με αναπηρία, στα παιδιά που χρειάζεται να μεταφερθούν μακριά από την βιολογική τους οικογένεια, είτε και τα παιδιά με αναπηρία, εκεί βλέπουμε και συνειδητοποιούμε την πολύ μεγάλη ανάγκη άνθρωποι, συμπολίτες μας, που στην ουσία πολλές φορές τους έχει παρατήσει το δικό τους οικογενειακό περιβάλλον, να έχουν μία διαρκή, μία μόνιμη σχέση, μία σχέση εμπιστοσύνης, μία σχέση η οποία δεν θα τους κάνει ο φόβος του να την χάσουν, να ξυπνούν όλο με αγωνία το βράδυ. Οπότε εκεί, ναι, μοιραζόμαστε την ίδια ανάγκη και ναι, μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία. Όμως, και δεν τα έχουμε κάνει όλα, αλλά θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Έχουμε κάνει πολλές μικρές και μεγαλύτερες αρχές. Το ότι ενεργοποίησαμε την 7K και επιτέλους κάναμε αυτές τις 317 προσλήψεις είναι ακριβώς επειδή είδαμε ότι η κατάσταση, για να το πω πολύ απλά, δεν σώζεται από το επικουρικό προσωπικό. Η κατάσταση μπορεί να βοηθήσει τους ευάλωτους συμπολίτες μας μόνο με μόνιμες και διαρκείς θέσεις. Γι' αυτό το ξεκινήσαμε, το υλοποιήσαμε. Το συνεχίζουμε. Και γιατί λέω το συνεχίζουμε? Γιατί έχουμε κάνει, και θα σας πληροφορήσουν και από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, έχουμε κάνει μια ακριβή καταγραφή των αναγκών που χρειάζονται σε μόνιμο προσωπικό. Έτσι ώστε με την συνέχεια της 7K, δηλαδή τις θέσεις που έχουν βγει και δεν έχουν μπει με τις 317 αυτές προσλήψεις, αλλά είναι ακριβώς κάτω, να μπορέσουμε χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε καινούριο διαγωνισμό, αλλά βασιζόμενοι πάνω στην αρχή και την συνταγματική αρχή του ΑΣΕΠ, να γίνουν παραπάνω προσλήψεις εκεί που χρειάζονται. Και είμαστε συνεννοημένοι και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που πραγματικά ο ίδιος μου έδωσε το ελεύθερο και συνεχίζουμε στην ανάγκη αυτή, με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε να βγουν οι μόνιμες αυτές θέσεις. Και όχι γενικές, θέσεις ειδικευμένες. Θέσεις επιστημονικού προσωπικού, γιατί αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι όσο πιο εξειδικευμένο είναι το προσωπικό, όσο πιο άρτια επιστημονικά καταρτισμένο είναι, τόσο πιο πολύ βοηθούμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Και θέλουμε θέσεις οι οποίες να είναι φροντιστών, επιμελητών, ιατρών, νοσηλευτών, ψυχιάτρων, θέσεις οι οποίες να είναι θέσεις εργοθεραπευτών, λόγοθεραπευτών, φυσιοθεραπευτών, θέσεις που θα κάνουν τη ζωή των πιο ευάλωτων που είναι μέσα στις δομές και πέρασαν δύσκολα και βάλαν και εργαζόμενοι εκεί πλάτη μέσα στην πανδημία καλύτερη. Και να πω ότι πέραν τη συνέχιση, δηλαδή, 7K την βγάλαμε. Συνεχίζουμε με παραπάνω προσλήψεις. Ναι, θα συνεχίσουμε με παραπάνω προσλήψεις. Δεν είναι λόγια. Θα το δείτε πολύ πρόσφατα, πολύ σε λίγο καιρό. Αλλά τι άλλο, οργανισμοί. Ξέρετε ότι συνεχώς τα ιδρύματα αυτά δεν έχουν οργανισμούς. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεκαετίες τώρα. 6 από αυτούς, δυστυχώς της Κρήτης δεν είναι μέσα σε αυτούς τους 6, αλλά σε 6 γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας μας είναι ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέγκριση για την Προεδρικό αυτό το διάταγμα. Αυτό για εμάς δίνει ένα πολύ μεγάλο πάτημα ως προς τη σταθερότητα της σχέσης του εργασιακού προσωπικού με τους ωφελούμενους εκεί μέσα. Και τέλος, θα κλείσω με την διαφωνία, γιατί μέχρι τώρα πολύ καλά ήταν το κομμάτι της συμφωνίας που είχαμε. Θα κλείσω με τη διαφωνία πάνω στην συνταγματική επιταγή που έχουμε. Η συνταγματική επιταγή πάνω στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ είναι για εμάς κάτι στο οποίο και έχει θέσει η παράταξή μας την θέση της υπέρ και είμαστε αμετάκλητοι σε αυτό. Θέλουμε οι διαδικασίες αυτές να είναι διαφανείς, να είναι έτσι όπως ορίζει το Σύνταγμα. Δυστυχώς δεν έχουμε εδώ πέρα τον συνάδελφό μου, τον κύριο Βορύδη, ο οποίος μπορεί να σας τα πει πολύ πολύ καλύτερα από εμένα. Αλλά η μονιμοποίηση επικουρικού προσωπικού, το οποίο πήγε ως επικουρικό με διαφορετικές διαδικασίες και εκ των προτέρων γνώριζε ότι ήταν μια θέση διάρκειας ενός έτους, δεν μπορεί να γίνει. Και κυρίως δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν παρέχει μια ασφάλεια και μια ισότητα στο κομμάτι του δικαίου και σε όλους τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Παρόλα αυτά, σας ξαναλέω, το λέω μέσα από την καρδιά μου και μέσα σε αυτά τα σχεδόν 3 χρόνια που βρίσκομαι στην υποηγεσία του Υπουργείου αυτού, καταλαβαίνω απόλυτα και με λέξεις αλλά και με πράξεις την ανάγκη οι σχέσεις αυτές να είναι διαρκείς. Ευχαριστώ πολύ.